Είναι η αλήθεια που έχουμε πολλά ερωτήματα μετά τη συμφωνία του Eurogroup. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ζητήσω να μας δώσετε το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας. Τι συμφωνήσαμε? Συμφωνήσαμε πρώτον ότι δεν θα υπάρξουν ένα νέο πακέτο μονόπλευρης λιτότητας στη συμφωνία. Από τούδε και εφεξής δηλαδή καλούμαστε να συμφωνήσουμε ό,τι μέτρα για το 19 και μετά, τα οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, δηλαδή θα έχουν άθροισμα μηδέν. Αυτό είναι το πρώτο θετικό που από τη δική μας πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο που συμφωνήσαμε είναι ότι θα έρθουν οι θεσμοί εδώ με προοπτική άμεσα να κλείσουμε τη συμφωνία της δεύτερης αξιολόγησης και να ετοιμάσουμε ταυτόχρονα το πακέτο που θα αφορά το χρέος και τα πλεονάσματα του 19 mm-hmm. και 20, ούτως ώστε και τα τρία θέματα μαζί να πάνε στο Eurogroup στο Μάρτιο, στο έκτακτο Eurogroup που θα γίνει το Μάρτιο με αποκλειστικό αντικείμενο. Άρα αυτές είναι τρεις διαφορετικές συζητήσεις, μας λέτε, που θα γίνουν. Ακριβώς. Είναι τρία θέματα. Το ένα είναι να κλείσουμε την αξιολόγηση σε κρεμότητες που υπάρχουν, να τελειώσει. Είστε αυτό. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Νομίζω ότι θα γίνει σύντομα. Εφόσον θα έρθουν την άλλη Τρίτη, νομίζω ότι θα κλείσουμε σύντομα. Το δεύτερο είναι η συμφωνία φυσικά για τα πλεονάσματα και το χρέος που θα πάει πακέτο. Και το τρίτο θέμα είναι να προσδιοριστούν επακριβώς τα κουτιά των μέτρων που θα είναι άθροισμα μηδέν. Δηλαδή δεν θα έχουν επιπρόσθετη λιτότητα για την οικονομία. Τώρα, αν καταλάβαμε καλά, κύριε Υπουργέ, είναι που εσείς δεχθήκατε να προνομοθετήσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ο κύριος Ντάισιμπλουμ μάλιστα χαρακτήρισε βαθιές και το τόνισε, προκειμένου να επιστρέψει η Τρόικα και να πάνε τα πράγματα παρακάτω. Εάν λοιπόν έχουμε καταλάβει σωστά, έχετε συμφωνήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις στη φορολογία, βλέπε αφορολογητό, στο συνταξιοδοτικό και στα εργασιακά. Τουλάχιστον έτσι περιγράφησαν στις Βρυξέλλες. Είναι σωστό αυτό, για να ξεκινήσουμε από εκεί? Νομίζω ότι δεν έχουμε μπει σε κανένα συγκεκριμένο μέτρο. Δεν συμφωνήσαμε συγκεκριμένα μέτρα. Συμφωνήσαμε όμως ότι ό,τι αλλαγές γίνουν στο ένα επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή ας πούμε αύξηση των φόρων σε κάποιες κατηγορίες πολιτών, θα υπάρξουν αντίστοιχα μέτρα ελάφρυνσης της φορολογίας, ούτως ώστε το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπε ο Μοσκοβισή, το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι μηδέν. Δηλαδή να καταλάβουμε, έστω ότι χαμηλώνεται το αφορολόγητο όριο στα 6.000. Δεν σας ζητώ να μου το επιβεβαιώσετε, γιατί καταλαβαίνω θα το συμφωνήσετε με την Τρόικα. Και επιβαρύνονται κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Μπορεί να μειώσουμε το ίδιο ποσό, το ΦΠΑ, σε ευαίσθητες κατηγορίες βασικών αγαθών και ούτω καθεξής. Άρα το ΦΠΑ, άλλο. Τι άλλα μέτρα δηλαδή έχετε στη φαρέτρα σας? Γιατί φαντάζομαι έχετε κάποιες έτοιμες προτάσεις. Έχουμε, εντάξει, αρκετά μέτρα. Είναι ο έμφυα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και άλλα μέτρα τα οποία είναι προς συζήτηση πώς η κυβέρνηση θα τα προσδιορίσει. Έχετε πάρει μια προέγκριση από τους θεσμούς για αυτά τα μέτρα? Για κάθε ένα ευρώ το οποίο θα επιφέρει μια φορολογική επιβάρηση, θα υπάρχει ένα ευρώ φορολογική ελάφρυνση. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι στις ίδιες κατηγορίες που επιβαρύνονται όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Με δεδομένο, ότι η κυβέρνηση δική μας έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, μπορεί να αλλάξει δηλαδή το μείγμα οικονομικής πολιτικής και να γίνει και πιο ωφέλιμο για αυτό που επιδιώκουμε εμείς για τις ασθενέστερες οικονομικά. Αυτό θα είναι άμεσο, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, τι προβλέπει αυτή η συμφωνία? Θέλω να πω, καταρχάς, από πότε θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο, μιας που το συζητάμε? Τα μέτρα, όποια συμφωνηθούν και στα δύο, θα εφαρμοστούν από το 19. Από το 19, μετά. Δεν μιλάμε για το 18. Για κάτι πιο ευρωστοβαρές. Είστε σίγουρος γι' αυτό Απολύτως. Που μας λέτε? Άρα δεν υπάρχει κανένα μέτρο μέχρι το 18. Τελειώνει το 18, τέλη 18 θα έχουν θεσμοθετηθεί το ισορροπημένο πακέτο όπως το συμφωνήσουμε τώρα. Επαναλαμβάνουμε, μηδέν αποτέλεσμα, και αυτό θα είναι το αντικείμενο για το 19. Μέτρα και αντίμετρα θα έρθουν ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ? Ταυτόχρονα. Δηλαδή, επιβαρύνομαι εγώ ως πολίτης φορολογικά. Κατευθείαν θα προκύψει μια φοροελάφρυνση σε κάποιον άλλο τομέα? Γιατί ο κύριος Ντάισιμπλουμ μας άφησε να καταλάβουμε κάτι διαφορετικό σε ερώτηση που έκανε εδώ η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Λέει δηλαδή ότι
Εάν με το καλό παρθούν οι μεταρρυθμίσεις και αποδώσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τότε θα εκμεταλλευτούμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει. Αυτό λίγο μου έκανε ζήσε μάιμουνα φαστριφίλη. Δηλαδή, όταν θα αποδώσουν τα μέτρα, τότε θα δούμε τι χώρος υπάρχει και τότε θα υπάρξει ένα περιθώριο ή κάποιες ελαφρύνσεις για μια χαλάρωση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Το είπε καλά, το καταλάβαμε εμείς λάθος, μας λέτε κάτι λάθος. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα λάθος. Υπάρχει η κοινή παραδοχή και του Ντάιζελμπλουμ και του Μοσκοβισσή και όλων, και αυτό είναι το μήνυμα του Eurogroup, ότι η ελληνική οικονομία μέχρι στιγμής τα πάει πολύ καλά έως πάρα πολύ καλά στα δημόσια οικονομικά. Και ότι η προοπτική θα είναι και ταχύτερη ανάκαμψη από αυτή που είχαμε υπολογίσει. Άρα ο κοινός τόπος είναι ότι οι δημοσιονομικές προσαρμογές δεν είναι αναγκαίες. Και αυτή είναι η απόφαση ουσιαστικά του μηδενικού ελλείμματος του Eurogroup. Πάνω σε αυτό τώρα υπάρχουν προφανώς διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να αλλάξει το μείγμα των φόρων σε διάφορες κατηγορίες κτλ. Αλλά αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης στις επόμενες μέρες. Συντάξεις, είστε σε θέση να πείτε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις ή μας λέτε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις με τη συμφωνία που θα κάνετε, αλλά θα αντισταθμιστούν από άλλα μέτρα αυτές οι απώλειες? Δεν θέλω να μπω σε κανένα συγκεκριμένο μέτρο. Δεν θέλετε σε να μπείτε επειδή φάση δεν θέλετε να μας πείτε? Όχι, ή επειδή δεν έχετε μπει γενικότερα διότι, σε αυτή τη συζήτηση? Η συμφωνία σήμερα, είπαμε ότι θέλαμε και επιδιώκαμε μια πολιτική συμφωνία να ξεμπλοκάρει τη διαπραγμάτευση. Και πρώτον, και δεύτερον, το στόχο που θέλαμε να μην υπάρξει οποιοδήποτε μέτρο μονόπλευρης λιτότητας για μετά το 18. Άρα δηλαδή αν αυτό δεν σας τα πούν καλά και σας ζητήσουν κάτι που δεν σας αρέσει, θα ξεσυμφωνήσετε σε λίγο καιρό? Δεν νομίζω ότι το πνεύμα της συμφωνίας είναι να φτάσουμε σε μία σύγκληση και τα μέτρα που θα μπουν στο τραπέζι νομίζω ότι με το πνεύμα αυτό θα βρούμε λύση, να υπάρξει μια ισορροπημένη εξισορρόπηση και της πλευράς που θέλει κάποιες αλλαγές στο φορολογικό ή σε άλλα θέματα και της πλευράς της δικής μας που επιδιώκει να είναι απόλυτα εξισορροπημένα. Αυτά και με αυτά, κύριε Υπουργέ, θα προνομοθετήσετε μέτρα που είχατε πει ότι δεν επρόκειτο να το κάνετε αυτό, ότι δεν θα προνομοθετούσατε. Μαζί με αυτά που θα προνομοθετήσετε και τις ελαφρύνσεις που λέτε? Ακριβώς. Είχαμε δεσμευτεί και τηρούμε τη δέσμευσή μας ότι δεν θα νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ. Αλλά είχατε πει ότι δεν θα νομοθετήσετε γενικώ μέτρα που ξεπερνούν τον ορίζοντα τη κυβερνητική σα θητεία. Η απόφαση του Eurogroup σήμερα είναι μηδενικού δημοσιονομικού ελλείμματος, καμία. Μακάρι αυτή είναι ευχή όλων των Ελλήνων, σα το λέω. Ειλικρινά, από την άλλη όμως, μας έχετε μάθει και η δική σας κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε, γι' αυτό και σε αυτά που λέτε, γι' αυτό και επιμένω στα ερωτήματά μου. Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε. Υπουργέ, οπότε προφανώς και όλοι κρίνεστε και κρινόμαστε και εμείς μαζί σας. Επειδή ξεπερνά τα όρια της κυβερνητικής σας θητείας αυτό το πακέτο που πάτε να συμφωνήσετε, θα ζητήσετε και την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Νομίζω ότι κάθε πακέτο συμφωνίας προφανώς είναι και στην κρίση και των άλλων κομμάτων. Σχεδιάζετε να κάνετε κάποιες τέτοιες κινήσεις, να ζητήσετε δηλαδή από τον κύριο Μητσοτάκη, από άλλες πολιτικές δυνάμεις τη θετική? Χρειάζεται θεσμικά κάτι επιπρόσθετο σε σχέση με αυτό που ισχύει μέχρι τώρα. Άρα ό,τι συμφωνηθεί που θα τεθεί στην κρίση νομίζω ότι είναι στην διάθεση των άλλων κομμάτων να τοποθετηθούν ευθέως πάνω σε αυτό. Εσείς θα τα ψηφίσετε, η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα? Εκτιμώ ότι με την νέα πολιτική συμφωνία τη σημερινή νομίζω ότι θα τα ψηφίσουμε χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι,